Άγιε, δεν πηγαίνουμε με σειρά. Έχουμε να κάνουμε με. Να είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή. Το κάθε ένα motivational trigger που θα σας πω συνδέεται και με ένα basic values. Δηλαδή, αντί για να σας γράψω τα 10 basic values που έχουμε ως άνθρωποι, τα οποία κυρίως είναι beliefs, θα σας γράψω τα motivational trigger που έχετε όσον αφορά το the self, τον εαυτό μας, έτσι, τα οποία προέρχονται και από το self-esteem, και θα σας συνδέω το καθένα motivational trigger με κάθε basic value για να έχετε γενικότερα μια καλή εικόνα για το τι είστε περίπου. Έχεις ένα basic value το οποίο είναι η ειδονή. Έτσι. Το οποίο έχει να κάνει η ειδονή, έχω ξαναναφέρει και πάλι σε αυτό ότι δεν είναι μόνο η ειδονή. Γενικότερα η ευτυχία δεν έχει να κάνει μόνο με την ειδονή, έχει να κάνει και με ένα άλλο είδος, με την ευδαιμονία, το οποίο συνδέεται και με την εσωτερική γαλήνη. Anyway, έχει να κάνει με απόλαυση. Αυτή η απόλαυση μπορεί, παρακαλώ. Μονολογώ, Αριστοτέλης. Αυτή η απόλαυση μπορεί να είναι είτε σωματική είτε συναισθηματική. Αυτό είναι basic value. Οτιδήποτε θα είναι μπεδελάκι είναι basic value. Μετά έχεις το value που είναι stimulation, το οποίο έχει να κάνει με, κυρίως με ενθουσιασμό, με έντονο συναίσθημα ενθουσιασμού. Self-direction. Το οποίο από εκεί βγαίνει και η δημιουργικότητα. Να τα ψάξετε αυτά μόνοι σας, Να δείτε που παίζετε. Δεν έχει άλλο. Είναι υπέρβαση ορίων και είναι μέσα και το comfort zone. Το οποίο εδώ είναι το universalism. Στο οποίο εδώ έχεις παραδείγματος χάρη δικαιοσύνη, και είναι και το benevolence, λέγεται. Δες το κάτι σαν καλοσύνη, μεταφραστικά. Έτσι, έχει να κάνει και με ανεκτικότητα και με διάφορα άλλα εδώ πέρα. Το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με βοήθεια στους άλλους. Αυτά είναι basic values, όλα, είναι 10 συνολικά. Γεια σου Δημήτρη. Άλλο motivational trigger έχεις να κάνεις με το self-conservation. Έτσι είναι αυτό, έτσι, conservation. Το οποίο είναι η αυτοσυντήρηση. Security. Το αίσθημα της ασφάλειας, έτσι. Conformity.
συμμόρφωση, δες το, όπως παραδείγματος χάρη αν παραλύσεις τους νόμους θα πεις φλέκη, έχει να κάνει με value αυτοσυντήρησης ή παραδείγματος χάρη το όπως μας έλεγε ο Νίκο, αν την πέσει παραδείγματος χάρη σε κάποιο που σου θα σε φάει, κάπως συμμορφώνεσαι και tradition. Σε βάλω όμως εσύ. Αυτό το γράψατε. Το Owens Change. Όχι, ποιος είπε όχι. Ναι, είπατε. Στο τρίτο που λες, θα πω στο που λες tradition, γιατί δεν είναι respect in tradition, ξέρω εγώ. Να πει κάτι άλλο, ας πούμε, πέρα από σχόλισμο. Tradition είναι παράδοση, τι να πω. Γιατί δεν λέγεται respect, ξέρω εγώ, και είναι tradition, αυτό δεν λάβει πολύ καλά από... Μήπως γιατί η αυτοσυντήρηση, έχει να κάνει και με το να ακολουθεί συγκεκριμένα έθιμα, το οποίο υπαρέχεται και στο social condition. Αυτό να το λάβω, το λάβω. Καλά, το να πετυχαίνεις πράγματα, έτσι. Και power. Πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα, στο self-enhancement, στο achievement, achievement, εδώ έχεις να κάνεις με την επίτευξη στόχων οι οποίοι είναι αποδεκτοί και έχουν value από ένα συγκεκριμένο social circle. Καταλαβαίνω τις λέξεις, θα σου πω μετά για όλους όλους. Στο power βέβαια έχει να κάνει με control και έχει να κάνει κιόλας και με να ελέγχεις άλλους, έτσι. Social status. Να είσαι κάποιος, τι είναι αυτό. Λίγο. Και λοιπά. Και θα μου πεις, ρε φίλε, εντάξει, οκ, ποιος σχέστηκε, τι σημασία έχει αυτό. Η αλάκια από εδώ ξεκινάνε όλα. Γιατί. Σου ξαναφέρω πάλι στο approach design. Είστε ότι έχεις ένα feeling και αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να το εκφράσεις, δεν μπορείς να πεις αυτό που θέλεις σε μια γυναίκα. Το openness to change μπαίνει versus με το self-conservation. Δηλαδή, το value του security, το να νιώσεις ασφάλεια, είναι versus με το openness to change, στο να αλλάξεις, στο να κάνεις κάτι το οποίο είναι καλύτερο. Και αυτό τι συμβαίνει, πηγαίνει conflict. Εκεί αρχίζεις και βιώνεις ένα identity crisis, μια κρίση ταυτότητας. Γιατί έχεις δύο value τα οποία είναι εξίσου σε πρώτη ματιά σημαντικά με εσένα.
για εσένα. Οπότε ήδη παίζει, ανάλογα με το feedback που παίζει από το unconscious για τη συγκεκριμένη κατάσταση που μας σας έλεγα χθες, θα επιλέξεις να έχει ένα συγκεκριμένο value για εσένα. Από το self-esteem. Και θα πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό το value είναι περισσότερο σημαντικό από το openness to change, στο να κάνω κάτι ώστε να αλλάξω. Θα προτιμήσω να μείνω στο security που είναι και αυτό το comfort zone και από εκεί και πέρα το thought process θα αρχίσει να παράγει εικόνες που παράγουν συγκεκριμένα συναισθήματα για να αρχίσει να βλέπεις και το internal critic. Γι' αυτό. Εδώ έχεις τα 4 motivational triggers και ένα εκδόσμιση. Και συγκεκριμένα values. Και πώς αυτά μεταξύ τους δημιουργούν conflict. Ένα conflict το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε identity crisis. Γιατί ξέρεις τι λες. Καλά ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορώ να πάω να μιλήσω στην κόμενα. Τόσο μαλάκα είμαι, δηλαδή δεν παλεύουμε καθόλου. Δηλαδή θέλω να τη γαμίσω και δεν μπορώ να τη το πω. Αυτό το conflict σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν μετράω καθόλου. Αρχίζεις και κρίνεις ανάλογα με το value που έχεις δώσει αυτή τη συγκεκριμένη αυτοκριτική, αρχίζεις και παίρνεις και δίνεις και value στη συγκεκριμένη εξωτερική κατάσταση.